Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σήμερα τιμήσατε τον τρεις παγκόσμιο πρωταθλητή καταδύσεων, τον Στέφανο τον Τσιφόπουλο, ο οποίος έχει καταγωγή από την περιοχή μας, από την Αλμοπή, από την Πέλα. Δύο λόγια για αυτό το χρυσό παιδί. Νομίζω η μεγάλη τιμή που ήρθε σήμερα στο γραφείο, στην έδρα της Περιφερειακής Ένωσης της Πέλας, και είναι, θα έλεγα, παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους πολίτες μας, γιατί απέδειξε ότι ένα τέτοιο παιδί αγνό, καθαρό, τίμιο και περήφανο, όπως το γνωρίζω εγώ, και ευαίσθητο πάνω απ' όλα που τον είδα, με τέτοια μεγάλη αγάπη για την πατρίδα αλλά και για την Πέλα και για όλους εμάς τους ανθρώπους, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νέους. Αν πραγματικά κάποιος διαβάσει λίγο για την ιστορία του και δει πόσους αγώνες έδωσε με τόσους τραυματισμούς και πώς επανήλθε και πόσες άλλες δουλειές και πόσο πολυτάλαντος είναι, είναι η αφορμή για να μην τα βάζει κάτω ο νέος, είναι η αφορμή, θα έλεγα, για όλους και παράδειγμα, ότι όταν βάζεις στόχο μπορείς να το πετύχεις αρκεί να πιστεύεις στον εαυτό σου και σε αυτόν τον στόχο. Τιμά την Ελλάδα, τιμά την Μακεδονία, τιμά την Πέλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Στέφανε, θες να πεις δύο λόγια. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς δεν... άνθρωποι που προσπαθούμε να αποτελέσουμε πρότυπα για τους νεότερους, χανόμαστε λιγάκι στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ όμορφη η κίνησή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε. Είναι αλήθεια. Το μόνο που έχω να πω δεν έχει να κάνει με εμένα τόσο πολύ, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τους Έλληνες. Είναι ότι επειδή ζω στο εξωτερικό, αυτό που αντιμετωπίζω όταν έρχομαι εδώ είναι μια μικρή απογοήτευση, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει ομόνοια. Και εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω, σαν Στέφανος και σαν Μακεδόνας και Έλληνας και Χριστιανός, είναι ότι η αγάπη και η ομόνοια είναι αυτά που μας λείπουν και καλύτερα θα είναι να στραφούμε προς αυτά και να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και την αυτοβελτίωσή μας, παρά να κοιτάμε το τι κάνει ο διπλανός μας, ώστε να, σαν μοναδικά κύτταρα εμείς οι ίδιοι, να βελτιωθούμε και να μπορέσουμε να αποτελέσουμε πιο σημαντικά κύτταρα για την κοινότητα γενικότερα, ώστε να είμαστε οι πιο υγιείς και να αποτελέσουμε όλοι μας πρότυπα, όχι μονάχα οι πρωταθλητές, όχι μονάχα οι καλλιτέχνες, όχι μονάχα οι επιστήμονες, αλλά κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, κάθε έλεγχος ξεχωριστά, να στηρίζει τον άλλον, να υπάρχει αλληλεγγύη και συναδελφικότητα. Γιατί νομίζω ότι αυτό που βλέπω όταν έρχομαι στο εξωτερικό είναι η διάσπαση και η μη συντροφικότητα. Δεν θέλω να μιλήσω για τα μετάλλια μου και για τις διακρίσεις μου, γιατί αυτά έγιναν, ήρθαν, φύγαν. Απλά μου δίνουν την ευκαιρία να μπορώ να έχω λίγο περισσότερο βήμα από τους υπόλοιπους Έλληνες και θέλω να τονίσω περισσότερο την αγάπη και τη συναδελφικότητα, τίποτα παραπάνω. Γιατί ο Έλληνας μπορεί να κάνει τεράστια πράγματα μόνο με την ομόνοια και τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμή όλη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω, Στέφανε, με δύο κουβέντες είπες ακριβώς αυτό που έχει έλλειμμα η χώρα μας και ο τόπος μας. Γιατί όλα αυτά που ανέφερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τους πολιτικούς και για τους σχεδιασμούς, τους αναπτυξιακούς που να κάνουμε, που θα πρέπει να κάτσουμε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να δώσουμε σε κοινά προβλήματα λύσεις που για όλους και για τον τελευταίο Έλληνα θεωρούν, είναι γνωστές και πρέπει να αποτελέσουμε, θα έλεγα, ένα σημείο αναφοράς και επαφής σε θέματα υγείας, παιδείας, εξωτερικής πολιτικής, που συμφωνούμε όλοι, να κάθουμε σαν δραμές με μόνοι να τα δούμε αυτό που είπες και αυτό που προτείνεις. Ναι, και το θέμα είναι ότι ο αθλητισμός προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ υγιές και ευγενές πράγμα με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας μας, από τον νεότερο μέχρι τον γεραιότερο, δεν έχει ηλικία. Και από τη στιγμή που κάτι δεν έχει ηλικία και προάγει την υγεία, νομίζω πως πρέπει και εμείς να το προάγουμε και να το στηρίζουμε και να το σπρώχνουμε. Και υπάρχουν πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά στην Πέλα. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξουμε λίγο αυτά τα παιδιά. Και δεν το λέω επειδή είμαι αθλητής, υπάρχουν και επιστήμονες. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν μέλλον στις επιστήμες, στα δράματα και στις τέχνες στην Πέλα. Απλά εγώ τυχαίνει να ασχολούμαι με τον αθλητισμό κυρίως. Γι' αυτό και
επειδή δεν θέλω να σας φορτώσω με πολλά στην κεφάλι σας, θέλω να προωθήσω λίγο το δικό μου το κομμάτι που είναι αθλητισμός και έχει πάρα πολύ ταλέντο εδώ πέρα η περιοχή. Έρχομαι και τα βλέπω, δηλαδή βλέπω παιδάκια με σωματάκια τα οποία είναι έτοιμα για να γίνουν πρωταθλητές. Και ο Έλληνας έχει τη στόφα και την ποιότητα του πρωταθλητή έτσι καλώς στο αίμα του, γιατί είμαστε μαχητές, είμαστε περήφανοι άνθρωποι και έχουμε και έναν ήλιο που μας στρέφει όλο τον χρόνο. Είμαστε 12 χρόνια, μήνες στον χρόνο κάτω από τον ήλιο. Είμαστε σαν τα φυτά με την υψηλότερη χλωροφύλη και πρέπει λιγάκι να μας ποτίσετε λίγο περισσότερο. Και το σημαντικότερο ότι έχουμε και μια γλώσσα που αν την εκμεταλλευτούμε. Έτσι, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να βάζουμε και χρήματα στη γλώσσα μας. Θα είμαστε πάντα νικητές. Ναι, και έχουμε και πρότυπα τεράστια, όπως είναι η Βουλή Πατουλίδου, ναι. Που είναι για μένα η Ελλάδα όλη. Είναι πραγματικά η Ελλάδα όλη. Η Βούλα είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μου, σαν αθλητής και σαν άνθρωπος. Και γι' αυτό και της αφιέρωσα και το δεύτερο μου μετάλλιο. Η Βούλα είναι συνάδελφος μου, όπως ξέρετε. Ναι, το ξέρω, της έστειλα και χαιρετίσματα και μου είπε επίσης. Και πράγματι είναι πολύ αγαπητή, εξάλλου φάνηκε και στις εκλογές πόσο πολύ τίμησα και είναι καταπληκτικό κορίτσι που βοηθάει και από την θέση που είναι. Βοηθάει και εμάς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα. Είναι μια πραγματική αγωνίστρια και νικήτρια. Το που είπες, πρωταθλήτρια. Ναι, γιατί έχει περάσει και αυτή πολλά. Στη ζωή. Γι' αυτό και είναι πρότυπο για μένα και για πολλά άτομα στον κόσμο. Δηλαδή στην Ελλάδα και στον κόσμο, όχι μόνο. Γιατί στην Αμερική την ξέρουμε πολύ τη Βούλα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ γνωστή η Βούλα στην Αμερική. Η μεγάλη υπόθεση, Στέφανε, το ότι η οικογένεια είναι δεμένη εκεί και βοηθάει σε πολλά. Σε πολλού τομεί στη χώρα μα και νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτέ, θα έλεγα, τη πατρίδα μα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, απλά να αποφύγουμε λιγάκι πλέον το δυσπροφήτη στον τόπο του και να μπορέσουμε λιγάκι να ενθαρρύνουμε τα δικά μα τα παιδιά, γιατί και εγώ είμαι δικό σα παιδί και α ζω στο εξωτερικό τώρα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα τη κατσίκα του γείτονα και νομίζω ότι είναι λίγο άδικο για εμά του ίδιου Έλληνε. Δηλαδή αυτό που θα κάνει σε μένα. Αυτό που κάνει κάποιο άλλο σε εσένα. Δηλαδή είναι κάτι που συνεχίζεται. Και αυτή η συνεπαγωγή με ξενίζει και δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να εξαλειφθεί και να σταματήσει να υπάρχει. Και πρέπει να ξεκινήσει κυρίως από εσάς, που είστε οι άρχοντες εισαγωγικά της κοινωνίας, της δικής μας και της κοινότητας. Και αυτό μπορεί να γίνει με το να προωθείτε ανθρώπους σαν τη Βούλα, σαν εμένα, σαν όλους αυτούς τους αθλητές οι οποίοι έχουν δυνατότητα στο λόγο και να μας δίνετε βήμα. Εγώ δεν επιθυμώ τόσο πολύ τις βραβεύσεις και τις πλακέτες της τιμητικής. Βέβαια, είναι φυσικά είναι αποδεκτό και τιμητικό για μένα, αλλά προτιμώ να μου δίνει τη δυνατότητα του βήματος και να μπορώ να μιλάω για αυτά που πρεσβεύω και πιστεύω. Και ελπίζω να γίνει κάποια μέρα. Πάντως, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση. Και εμείς το έχουμε. Και υποτιμήσατε και το μέρος μας εχθές. Αλλά πιστεύω ότι η επαφή μας δεν θα σταματήσει εδώ. Βέβαια, από εδώ και πέρα. Τώρα ξεκινάμε. Και σας εύχομαι και σας καλή υπομονή, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολη η θέση του κάθε ανθρώπου. Και δύσκολα τα χρόνια. Είναι δύσκολα και οι άνθρωποι είναι δύσκολοι, το ξέρω. Και απαιτητικοί. Και νομίζω ότι όταν βρίσκεσαι στο ψηλότερο σκαλείο ή σε κάποιο ψηλό σκαλείο, ότι κυβερνά τα πάντα και κανονίζει τα πάντα και διεκδικεί τα πάντα εύκολα. Αλλά δεν μπορούν να υπολογίσουν ότι ο καθένα δεν είναι μια μονάδα, αλλά είναι ένα τεράστιο σύνολο το οποίο έρχεται πάνω στην κεφαλή σου. Είναι σημαντικό που είσαι εδώ και αυτό που πες νωρίτερα, έχεις την ευκαιρία να έχεις το βήμα και να μιλάς και να ακούγεσαι πάνω απ' όλα. Μακάρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να ακούω μόνο στο γραφείο σας. Καλά θα ήταν να ακούσουμε και παρά έξω. Γιατί είναι ωραίο να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις στις οποίες να μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς οι αθλητές. Οι πρωταθλητές ή οι άνθρωποι που έχουν το γνώτι σε αυτόν καταρχήν, γιατί υπάρχει και πολλή υπεροψία. Όχι, Στεφανέ, δείχνεις με τα λόγια σου και με αυτά που θα έλεγα κάνεις, γιατί είναι κούραση για σένα, γιατί και χθες που το βράδυ συζητήσαμε, κάνεις μεγάλες διαδρομές, αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις από αγάπη στην πατρίδα και στα παιδιά. Ναι, και οφείλω να ομολογήσω ότι βοηθάς. Κάποιοι νομίζουν ότι το κάνεις για προσωπική προβολή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πανάκι. Παγκόσμιος πρωταθλητής δεν πλέον. Δεν έχει να κάνει με αυτό, ούτε με τον τίτλο. Έχει να κάνει με το ότι εγώ ήδη πληρώνομαι από ένα άλλο κράτος. Θα μπορούσα να διεκδικήσω μια θέση όπως έχουν διεκδικήσει και μπράβο τους οι υπόλοιποι αθλητές εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν διεκδικώ καμία θέση, ούτε θέλω να διεκδικήσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εκεί που ζω, αλλά δεν θέλω να ξεχνάω τη χώρα μου, γιατί υπάρχουν και παιδιά εδώ τα οποία
για κάποιους λόγους είτε δεν έχουν βήμα, είτε δεν τολμήσαν, είτε δυστυχώς δεν έχουν την ευχαίρεια του λόγου ή κάτι τέτοιο. Αλλά θα ήθελα να είμαι και εγώ κάποιος από τους προσδευτές αυτών των παιδιών. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω, έστω και με ένα μικρό λιθαράκι, τον αθλητισμό της χώρας, γιατί είμαστε, πραγματικά είμαστε μεγάλοι προσδευτές στο εξωτερικό. Ήδη αυτό που κάνεις είναι ακριβώς αυτό που έχουμε ανάγκη τώρα. Ωραία. Αυτό που κάνω και το έχετε ανάγκη να με στηρίξετε και εμένα, να στηρίξετε και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Εύχομαι δύναμη και στους δυο σας για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις, αλλά και να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια τόσο των αθλητών όσο και του λαού της Πέλλας, αλλά και του ελληνικού λαού σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να ανακάμψει η κοινωνία της Ελλάδας για να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ και τους δυο πάρα πολύ. Ένα τελευταίο που θέλω να πω πριν κλείσουμε είναι ότι τα λέμε πάρα πολύ ωραία και συμφωνούμε και αρέσει ο ένας τον άλλον, αλλά στην Πέλλα, στην περιοχή μου, στην Πέλλα, ναι και στην Πέλλα, αλλά κυρίως στην περιοχή μου, έχει ξεκινήσει ένα πολυμητήριο και πρόσφατα δώσανε το όνομά μου στην πισίνα των Λουτρών, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί το όνομά μου στην πισίνα την αγωνιστική του πολυμητήριου. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά και ότι οι εκλογές γενικότερα επιβραδύνουν και πηγαίνουν πίσω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τώρα κρατάμε στο πίσω μέρος και ίσως και λίγο πιο μπροστά του μυαλού μας ότι εκεί χρειάζεται ένα πολυμητήριο γιατί έχει πάρα πολλά ταλέντα και πάρα πολλά παιδιά και παιδιά που θα στραφούν σε άλλα πράγματα που δεν θέλω να τα ονομάσω. Είναι καλό να γίνει μια προσπάθεια είτε για το πολυμητήριο είτε για μια ιδέα που έχω προβάλει εγώ λόγω των λουτρών και των ζεστών νερών που υπάρχουν επάνω ήδη έτοιμα. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας και γενικότερα ανά τον κόσμο έχουν πρόβλημα με το θέμα της θέρμανσης γιατί χρειάζεται πετρέλαιο, χρειάζεται καύσιμα, χρήματα. Εκεί υπάρχουν σε πολλές περιοχές ζεστά νερά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν γεωθερμία και μπορούν άνετα να φτιάξουν μια πισίνα. Και εγώ προσωπικά, σαν πρωταθλητής κόσμου στην κατηγορία 21C, έχω πάρα πολλές γνωριμίες στον διεθνή αθλητικό χώρο και μπορώ να φέρω πάρα πολύ μεγάλους αθλητές και εθνικές ομάδες να καλέσω και να έρθουν να κάνουν όλη την Ολυμπιακή τους προετοιμασία ή την παγκόσμια προετοιμασία τους εδώ και να γεμίσει κανάλια από όλο τον κόσμο ο τόπος, να φτιαχτούν λίγο οι ξενώνες στα λουτρά επάνω. Ή ξενοδοχεία να φιλοξενήσουν τους αθλητές και εγώ μπορώ να κάνω ανοιχτή πρόσκληση και εγώ προσωπικά και η Γεωργία Φυρίγου, η οποία είναι διεθνής τώρα representative, πώς το λένε, αντιπρόσωπος, συγγνώμη τα ελληνικά καμιά φορά, της Ελλάδας, γιατί είναι η γενική επί των τιμών γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγροστήγου, της ΦΙΝΑ, και η υπεύθυνη της ΛΕΝ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν πάλι τη χώρα μας και η Γογόη Φυρίγου έχει μεγάλη ιστορία στον υγρό στίβο. Μπορούμε και οι δύο να προωθήσουμε τον υγρό στίβο στην Ελλάδα και κυρίως στην Πέλλα. Γιατί εγώ προσωπικά σας λέω ότι όλοι οι Ρώσοι της Ολυμπιακής Ομάδας, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και όλοι οι υπόλοιποι αυτοί που γνωρίζω προσωπικά πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Μάικλ Φέλπς, δεν θα πούνε όχι στο να έρθουν να κάνουν προετοιμασίες στα λουτρά. Αν γίνει μια πισίνα εκεί και δεν κοστίζει τίποτα το να σκάψει και να ρίξει μέσα το νερό. Μετά βρίσκει ένα χορηγό. Έχει πάρα πολλού Έλληνες οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα να βάλουν ένα μπαλόνι για το χειμώνα και να γράψουν μεγάλα γράμματα το όνομά του επάνω. Ποιο δεν θέλει να παίζει το όνομά του σε όλε τι τηλεοράσει όταν θα έρθει να κολυμπήσει ο παγκόσμιο καταναλωτή κολύμπηση ή η Ρώσικη Ολυμπιακή Ομάδα ή ο Στέφανο Τζιβόπουλο ή ο Σιρανίδης ή ο Μπίμης ή οποιοδήποτε Ολυμπιονίκης με μεγάλο όνομα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει λίγο να το συζητήσουμε αυτό και με εσάς και με όποιον άλλο θεωρείται ότι είναι αρμόδιος και να γίνουν κάποιες κινήσεις και από την πλευρά μου υπόσχομαι, μόνο να μου δίνει Θεός υγεία, ότι θα βοηθήσω στο κομμάτι το αθλητικό και το δημοσιοσχετίστικο μεταξύ των ξενοφορών και των προσκλήσεων, γιατί μπορούν να έρθουν πάρα πολλά χρήματα στην περιοχή, πάρα πολύ μεγάλη τιμή στην περιοχή μας και πάρα πολύ δημόσια προβολή γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Ολυμπιονίκης και να μην από την Αμερική ή όλη η εθνική ομάδα και να μην έρθει με κανάλι. Και τα κανάλια μας σημαίνουν θέσεις διανυκτέρευσης, φαγητού, δουλειάς, προβολής, τα πάντα. Και αναπτυξιακού για την περιοχή της Ανομπίας. Θα συζητήσουμε και με τον Δήμο, νομίζω είναι πολύ καλή πρόταση. Το έχω πει δύο φορές στο Δήμαρχο. Του είπα θα το θυμίσω ξανά, γιατί και αυτός έχει ένα απασχολημένο με τα τοπικά τα δικά του, γιατί και αυτός δεν είναι εύκολο. Θα το δούμε στο Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την καλή κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ.